πολύ την ησυχία και να ξεκινήσει τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, κύριε Νομάχα, κύριε βουλευτές, σεβαστές αρχές της πόλης, του Δήμου Κυκαίων. Η διαδικασία θα είναι ως εξής. Θα εκπονούνται τα ονόματα των Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων, οι οποίοι θα προσέρχονται στη σκηνή, το πολίτη κύριο Αλέξιο, και η τελετή θα κλείσει με χαιρετισμό των εκπροσώπων των παρατάξεων, του απερχόμενου Δημάρχου κ. Μιχάλη Ταμπίλου και του νεκροκρίνου Δημάρχου κ. Χατζηλάδα. Μια υπενθύμηση, όσοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι δεν έχουν υπογράψει, θα πρέπει οι φεύγοντες να υπογράψουν το πρακτικό απομονωσίας που είναι κάτω στην είσοδο, λόγω ενημέρωση των υποχρεώσεων. Μίση από εκεί. Σταμούλης Δημήτριος. Βουλόγλος Στέλιος. Βερβέρας Ιωάννης. Ζάμπα Καραλή Μαρία. Βάιος Ανδρέας. Γεωργούλας Κωνσταντίνος. Φούτσιας Βασίλειος. Κόντος Κωνσταντίνος. Χρήστος, ο νεκρογέννη Δήμαρχος Τρικαίων. Θα συνεχίσουμε για πολύ να είμαστε μια πόλη με ποδηλατόδρομο ασφαλή και οριοθετημένο μόλις 180 μέτρων. Ο Δήμος θα λειτουργήσει διεκδικητικά απέναντι στην κεντρική εξουσία και του Μνημονίου της Υποτέλειας. Θα προχωρήσει σε μέτρα ελάχισης από τα δημοτικά τέλη ή ακόμα και σε δωρεάν παροχή δημοτικών υπηρεσιών. Θα συμπαραταχθεί ο Δήμος για κατάργηση όλων των μορφών επισφαλούς εργασίας. Θα ληφθούν άμεσως να αντιμετωπίζονται επιπτέλους οι μετανάστες ως ισότιμοι δημότες και θα ληφθούν επιπτέλους μέτρα ένταξής τους φορείς προϋποθέσεων χορήγησης υποκατάστατων στους τοξικοεξαρτημένους. Θα ξεκινά τότε στα κομικά κινήματα των πολιτών να συμμετέχουν στις δράσεις και στα συμβούλια, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως ανελειπώς συνέβαινε τα τελευταία, στις τελευταίες δεκαετίες θα έλεγα. Ή θα μπει επιτέλους φλαγμός σε αυτό το έσχος. Προχωρώ με χαιρετισμό του Δημάρχου, του απερχόμενου Δημάρχου Τρικαίων, κ. Μιχάλη Ταμπίλου. Κύριε Νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη, αξιότιμη
κύριοι δήμαρχοι, συμπολίτες, πήγα να γράψω στο σπίτι έτσι τι να πω σήμερα, αλλά κάθε φορά άλλαξα 5-6 σελίδες, δεν ήξερα πώς θα ξεκινήσω. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσω έτσι από καρδιάς, γιατί αυτή η στιγμή δεν είναι στιγμή πολιτικής ανάλυσης, είναι στιγμή συναισθηματικής τοποθέτησης. Με την ψήφο του λαού, τη δικιά σας δηλαδή, το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο που πριν από λίγο ορκίστηκε, με την τοποθέτηση που εσείς μας θέσατε στην πλειοψηφία και στην αντιπολίτευση, είναι υποχρεωμένο σε αυτή τη συγκυρία που έρχεται να επιτελέσει ένα σπουδαίο έργο. Ένα σπουδαίο έργο το οποίο με τη συγκυρία αυτή καθίζεται ακόμη πιο δύσκολο, αλλά είναι πιο επιτακτική ανάγκη της επιτυχίας. Με την πολυτέλεια πισωγυρισμάτων. Τα προηγούμενα 8 χρόνια που με την ψήφο των Τερκαλινών υπηρετήσαμε ως πλειοψηφία σε αυτόν τον όμορφο Δήμο, προσπαθήσαμε και νομίζω τα καταφέραμε να ανεβάσουμε τα Τρίκαλα σε πολλές θέσεις στην εκτίμηση των συμπολιτών, των Ελλήνων και των ξένων. Και νομίζω ότι αυτό το έργο που έχει αναγνωριστεί πολλές φορές, ασχέτως του εκλογικού αποτελέσματος, πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε υποχρέωση να συντείνουμε όλοι με τις ενέργειές μας, έτσι ώστε τα καλά να συνεχίσουν να υπάρχουν και όσα κακά έγιναν να διορθωθούν. Εμείς, με την εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε κάθε διάθεση να συνεργαστούμε με τη νέα Δημοτική Αρχή και τον κύριο Λάκο, ως επικεφαλής δήμαρχο της πόλης μας. Και νομίζω ότι αυτό το καθήκον είναι υποχρέωση όλων να το κάνουν. Και δεν μπορεί κανείς αυτή τη δύσκολη στιγμή να διαχωρίσει τη θέση του και να αποστασιοποιείται. Θέλω να ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία στο έργο, όχι μόνο του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων, αλλά και των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων, των 32 κοινοτήτων που πλέον αποτελούν τη νέα οικογένεια του Δήμου μας. Έχουμε υποχρέωση αυτές τις κοινότητες που με τον νόμο Καλλικράτη ήρθαν στα Τρίκαλα να τις προσέξουμε σαν τα παιδιά μας, να μην θεωρήσουν ότι αυτό το εγχείρημα του Καλλικράτη ήταν κάτι που τους οδήγησε στην απομόνωση και να τους δώσουμε την ικανοποίηση ότι τα αιτήματά τους μπορεί να προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο το μεγάλο και να εισακουστούν και να λυθούν. Με την ευχή να είμαστε όλοι υγιείς, εύχομαι μια καλή τετραετία. Σεβασμιότατε, κύριε βουλευτές, κύριε περιφερειάρχη, τους περισσότερους ίσως από εμάς. Μπορούμε να το θεωρήσουμε ως το τέλος μιας πορείας με έντονα φαντασιακά χαρακτηριστικά. Οι ιδέες, τα όνειρα, οι προσδοκίες ήταν στο προσκήνιο. Η πορεία επιβεβαίωσε ένα πολύ καλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού παρά τις σπάνιες εξαιρέσεις που συνήθως επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Η σημερινή ορκομοσία είναι το αποτέλεσμα, η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Το ανθρώπινο δικαίωμα της συμμετοχής, της προσφοράς, της ενασχόλησης με τα κοινά ορίζεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μέσα από την λαϊκή ετιμιγορία. Η σημερινή μέρα είναι μετάβαση από το δικαίωμα στο καθήκον, από την ελευθερία όχι να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά να μπορείς να κάνεις ό,τι πρέπει. Είναι η ενσωμάτωση στην καθημερινή μας συμπεριφορά ηθικών αρχών και αξιών για να είναι δυνατή η ανταπόκριση στην κοινωνική μας αποστολή, για να είναι δυνατή η συγκρότηση μια πόλης δικαίας όπως μας διδάσκει ο Αριστοτέλης. Όλοι εμείς που σήμερα ορκιστήκαμε στο Σύνταγμα και τους νόμους, μας πλημμυρίζει η ευθύνη να ανταποκριθούμε με την μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα στη ρίση του αγάθωνος ότι δεν θα κυβερνάμε συνέχεια, να το απλοποιήσω, ότι κυβερνάμε με βάση τους νόμους και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα κυβερνάμε ανθρώπους. Όλοι μας και ιδιαίτερα η πλειοψηφούσα παράταξη και εγώ προσωπικά καλούμαστε να αναμετρηθούμε με την φθορά της εξουσίας, τον ήλιγο και με την θετική και με την αρνητική πλευρά της εξουσίας. Παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές μας αφετηρίες,
Κοινός μας στόχος παραμένουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το συμφέρον του Δήμου και των πολιτών. Για τα εργαλεία μας δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Πυρίτιδα. Ο διάλογος, ο ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος, η συνεννόηση, η σύνθεση των απόψεων, η διαφάνεια στις πράξεις μας, η ειλικρίνεια στις απόψεις μας και ο σεβασμός στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Ο ανασταυασμός για το παρελθόν και ως μίμηση και ως αποφυγή. Ούτε η λύθη είναι επιτρεπτή, αλλά ούτε και το αγκυροβόλεμα παίρνει συγχροχάρτη. Μπορούμε να δούμε καλύτερα το μέλλον και να βαδίσουμε με γρήγορα βήματα μπροστά, αν χρησιμοποιήσουμε και διαβάσουμε σωστά το παρελθόν. Είναι η ιστορία που μας προστάζει ότι την επόμενη ημέρα δεν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Όλοι είμαστε ταξιδευτές στο ίδιο καράβι και αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπουμε τα πράγματα όλοι με το ίδιο μάτι. Ως ταξιδευτές και συνοδοιπόροι λοιπόν, ας δώσουμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας. Ιδιαίτερα σήμερα που δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσο μακρύς θα είναι ο χειμώνας της οικονομικής κρίσης. Δυστυχώς, ο αναπτυγμένος κόσμος δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του σημαντικούς στοχαστές που τον είχαν προειδοποιήσει που οδηγεί ο αχαλήνατος χρηματιστηριακός καπιταλισμός. Η αλαζονία του, η μέθη της επιτυχίας του, τσακίστηκε πάνω στην ύβρη που δημιούργησε στο περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πολιτικό σύστημα χρειάζεται να ενεργοποιήσει το σύστημα πολλαπλών ευθυνών για να μην χαθεί στο πέλαγος της αδιαφορίας και της οργής. Η αυτοδιοίκηση στη δύσκολη συγκυρία μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα στο μέγεθος και στο μερίδιο που της αναλογεί. Χρειάζεται γι' αυτό η Δημοτική Αρχή άλλα πράγματα να αποφύγει και άλλα να ενθαρρύνει και να ενεργοποιήσει. Να αποφύγει τις γνωστές παθογένειες της δημόσιας ζωής, την πολιτική υποκρισία, τις πελατειακές σχέσεις, το λογάριασμα του πολιτικού κόστους. Να ενθαρρύνουμε τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες, τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των πολιτών. Είναι απαραίτητο γι' αυτό να πιστέψουμε στην ενδοδημοτική αποκέντρωση, να δώσουμε ευθύνες και πρωτοβουλίες στα δημοτικά και τοπικά συμβούλια. Οι πρόεδροι μαζί με τα συμβούλια μπορούν να αναδειχθούν σε σημαντικούς συνεργάτες μας, να γίνουν οι τοπικοί μας αντιδήμαρχοι. Καλούνται να αναμετρηθούν με την δόκιμη πολιτική άποψη του τοπικού αντιδημάρχου και να κερδίσουν το στοίχημα. Το τρίπτυχο από την 1η του Γενάρη είναι δουλειά, συνεργασία, αποτέλεσμα. Καλούμαστε ακόμη ως Δημοτική Αρχή να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο των χρεών και των ελλειμμάτων που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα του Δήμου, την ενοντότητά του στη συνείδηση των πολιτών και των εργαζομένων. Να συνειδητοποιήσουμε ότι η κοινωνία δεν μπορεί να πορεύεται ερήμην της οικονομίας. Να βελτιώσουμε την απόδοση των δημοτικών υπηρεσιών, να πολεμήσουμε την αποξένωση της εργασίας, να αναδείξουμε το αυτονόητο, το μεράκι για αυτό που κάνουμε, την ανιδιοτέλεια της προσφοράς. Ο εθελοντισμός δεν μπορεί να παραμένει στα ουσιώδη εν ανεπαρκία. Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει το εμείς και ο άλλος, και αυτός ο άλλος να είναι ο δημόσιος χώρος. Να ξαναγεννηθεί η γειτονιά και η κοινότητα. Να φουντώσει η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα στο χωριό και στην πόλη. Να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση, αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης. Στη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων με τους πολίτες πρωταγωνιστές και όχι απλά καταναλωτές. Να διαμορφώσουμε το βιώσιμο σύστημα κινητικότητας. Με σημαντικό ρόλο στο περπάτημα, στην ποδηλασία, στη δημόσια συγκοινωνία, στο ταξί και όλα αυτά να είναι μέσα μας καθημερινά στην ημερήσια διάταξη. Να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη στην περιοχή μας. Να ενθαρρύνουμε τον αυτόχθονα πολιτισμό. Να δημιουργήσουμε το δίκτυο κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες, κυρίως του πληθυσμού. Να αναδείξουμε το φυσικό μας σκάλος, το ποτάμιο σύστημα, να υπερασπιστούμε και να αναβαθμίσουμε την ταυτότητα της πόλης και του νέου Δήμου. Κυρίες και κύριοι,
Το ταξίδι της ευθύνης, ο μαραθώνιος της δημιουργίας αρχίζει τώρα, αρχίζει σήμερα. Ο δρόμος μοιάζει και ίσως να είναι ανηφορικός. Μπορούμε όμως να τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους μαζί και στον καθένα ξεχωριστά. Στους συνεργάτες μου, σε όλους, είτε είμαστε μαζί, είτε είναι σε άλλες παρατάξεις. Τους εύχομαι καλή δουλειά και καλή συνεργασία. Χρόνια πολλά και καλή δύναμη.